Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα τελευταία δύο χρόνια που η οικονομία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, θα λέγαμε, εμείς είμαστε εδώ για την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή σας. Προσπαθούμε από διάφορα ένθετα, από διάφορες εκπομπές που κάνουμε, με αρκετά εκλεκτούς καλεσμένους και ειδικούς του είδους, να δώσουμε λίγο περισσότερο φως σε αυτό που μας βασανίζει όλους τα τελευταία δύο χρόνια. Πολλές ώρες εκπομπών έχουμε αφιερώσει με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Πελοπίδα Καλλύρη. Δεν μας αρνήθηκε ποτέ. Ήταν πάντα εδώ, πάντα για να μας δώσει τις γνώσεις του, να μας δώσει την εμπειρία του και να μας δώσει περισσότερο φως σε όλα αυτά που μας βασανίζουν τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι λοιπόν και σήμερα είναι εδώ κοντά μας, γιατί όσο λέμε ότι πλησιάζουμε στις εκλογές, όσο καιρός περνάει, τόσο πολύ προβληματιζόμαστε με την οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Κύριε Καλλύρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που δεχτήκατε, παρόλο το φόρτο εργασίας που έχετε, έχουμε μπει και σε προεκλογική περίοδο. Παρόλο αυτά, δεχτήκατε να έρθετε απόψε εδώ να δώσουμε λίγο φως. Γιατί είπαμε, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ η οικονομική κατάσταση μας έχει επηρεάσει όλους. Το κακό είναι ότι έχουμε επαληθευτεί σε όλα αυτά που έχουμε πει από την εκπομπή σας. Και βέβαια, επειδή λέμε την αλήθεια στους πολίτες, επιβεβαιωνόμαστε κάθε μέρα με αυτά που συμβαίνουν. Δεν σας κρύβω ότι με προλάβατε, ήθελα να το πω αυτό, δεδομένου ότι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, όσες φορές έχουμε μιλήσει με τον κύριο Καλλύρη, έχουμε πει πράγματα αρκετά σημαντικά, πράγματα που μας αφορούν και πράγματα που αγγίζουν όχι μόνο την καθημερινότητα, αλλά την πραγματικότητα. Όλα αυτά δηλαδή που συμβαίνουν, όλα αυτά που συναντάμε το επόμενο χρονικό διάστημα, εμείς εδώ με τον κύριο Καλλύρη τα έχουμε προλάβει, τα έχουμε αναλύσει και τα έχουμε πει. Δεν ξέρω αν είναι προφήτης της οικονομίας, αλλά. Μάγοι και προφήτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν έτσι. Όχι. Παρ' όλα αυτά όμως πέφτε πάντα μέσα, δεν ξέρω γιατί. Έχετε σωστές πληροφορίες, είσαστε στα κέντρα των αποφάσεων, ζείτε την οικονομία καθημερινά λόγω της ιδιότητάς σας. Σαν πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ζω την οικονομία από κοντά, τις αγωνίες της αγοράς, της καθημερινότητας. Και βέβαια προσπαθούμε να λύνουμε προβλήματα της καθημερινότητας, μια και ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα σήμερα στη χώρα μας. Κάθε μέρα που περνάει, η οικονομική κατάσταση του πολίτη είναι και πιο δύσκολη. Κοιτάξτε, η συνεχόμενη μείωση των εισοδημάτων, η αύξηση των φόρων, η μείωση των μισθών, η μείωση των συνταξιούχων, των συμπαθών συνταξιούχων. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα αρνητικό κλίμα στην οικονομία, έχουν αυξήσει την ύφεση της οικονομίας, έχει μειωθεί η κατανάλωση και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα και έχουμε μπει σε ένα θανάσιμο σπιράλ που ακόμα έξοδο δεν έχουμε δει. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται το PSI και η Δανειακή Σύμβαση και όπως ξέρετε ολοκληρώνεται και ο κύκλος αυτής της Βουλής και ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο που υπάρχει ελπίδα να αλλάξει κάτι στον τόπο. Υπάρχει. Να σας πω, όλοι είμαστε προβληματισμένοι. Σαφέστατα το σενάριο για την ελληνική οικονομία είναι απόλυτο. Αλλά θα πρέπει να τηρηθούν όλοι οι παράμετροι για να πάμε σε μια λογική ότι το 2020 θα είμαστε σε ένα χρέος το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 120,5 του ΑΕΠ. Αυτό είναι απίθανο να συμβεί. Και απίθανο να συμβεί γιατί θα πρέπει να πάνε όλα ιδανικά. Και σε μια οικονομία με δυσκολίες ιδανικά δεν μπορούν να πάνε όλα. Άρα πιστεύω θα υπάρξει, θα χρειαστεί και άλλη χρηματοδότηση η χώρα. Με ποια μορφή θα τη δούμε. Αλλά σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει και άλλη χρηματοδότηση για τη χώρα. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι το καλό σενάριο για την ελληνική οικονομία. Με όλες τις συνθήκες και όλες τις παραμέτρους να είναι απόλυτα σε αυτήν την κατεύθυνση που έχει τεθεί από το πρόγραμμα. Αυτό δεν μπορεί ποτέ, να ξέρετε, να είναι απόλυτο. Και δεν μπορεί να υποστηριχθεί απόλυτα ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για τη χώρα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε κοντά σε αυτό το σενάριο, ώστε αν υπάρξουν νέες δανειακές ανάγκες για τη χώρα, να μπορέσουν να καλυφθούν στη λογική βέβαια ότι θα γίνουν μεταρρυθμίσεις, ότι θα προχωρήσουν κάποια πράγματα, κάτι που δεν έγινε δύο χρόνια. Σκεφτείτε ότι μπήκαμε στο Δούνου του από αυτή την ομιλία του Παπανδρέου στο Χαστελόριζο και από εκείνη την ημέρα δεν έγινε καμία μεταρρύθμιση στη χώρα. Πληρώνουν μόνο οι ίδιοι και οι ίδιοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι. Αυτοί έχουν στηρίξει σήμερα μέχρι σήμερα όλα τα προγράμματα της χώρας και όλες τις επιβαρύνσεις σε μια χώρα που από τη μία μειώνει τα εισοδήματα των πολιτών και από την άλλη τα καρτέλα αυξάνουν τις τιμές.
δεν υπάρχει μια ισοζύγιο και μια ισονομία. Από τη μία, όπως σας είπα, μειώνονται τα εισοδήματα και από την άλλη αυξάνονται οι τιμές. Κάθε εβδομάδα που περνάει, όπου και να πάμε, θα βλέπουμε μια διαφορετική τιμολόγηση στα προϊόντα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσουν τα καρτέλ και μάλιστα θα πρέπει να υπάρξει πλαφόν για να σταματήσουν τα καρτέλ στις τιμές και μετά να λειτουργήσει ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Το κάνανε οι Ιρλανδοί, γιατί κάποιοι θα σου πούνε η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα έχει αντίθετες απόψεις κλπ. Νομίζω ότι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα το καταλάβει και η Τρόικα το κατάλαβε και είπε ότι γιατί αυξάνονται οι τιμές στην Ελλάδα, γιατί συνεχόμενα διαφοροποιούνται οι τιμές στη χώρα. Πρέπει πραγματικά να μπει πλαφόν. Και αν δεν μπει πλαφόν στις τιμές, θα πρέπει τουλάχιστον να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει στο πρόβλημα το σημερινό να σκύψουμε όλοι μαζί. Και πρέπει και ο καταναλωτής, ο Έλληνας, να αποκτήσει συνείδηση. Ας ψωνίζουμε και φθηνά προϊόντα. Δεν χρειάζεται να αγοράζουμε ακριβά προϊόντα γιατί θεωρούμε ότι το κρυβό είναι και καλό. Αλλά νομίζω ότι η επόμενη κυβέρνηση θα επιβάλλει το πλαφόν, όπως έγινε και στην Ιρλανδία. Υπάρχει, αν θέλετε, και ένα προηγούμενο για να μας πούνε ότι είμαστε μοναδικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το εφαρμόζουμε. Εάν δεν καταλάβουν όλοι αυτοί ότι πρέπει να μειώσουν τις τιμές, πρέπει να πατάξουμε αυτή τη λειτουργία των μεσαζόντων. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο φαύλος κύκλος στην αγορά και στην οικονομία που ο καταναλωτής είναι αυτός που μόνο πληρώνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο φαύλος κύκλος. Και πρέπει να απαλύνουμε, αν θέλετε, και την κοινωνία σήμερα και τα νοικοκυριά, αλλά και θα πρέπει επίσης να απαλύνουμε και σε βασικά είδη κατανάλωσης. Πέραν των προϊόντων, ξέρετε ότι φτάσαμε να έχουμε τεράστια αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανση, στα καύσιμα. Θα πρέπει και εκεί να υπάρξει μια πολιτική μείωση των τιμών. Δεν μπορεί να αντέξει ο κόσμος σήμερα με τις μειώσεις που έχουν επέλθει και με τις αυξήσεις σήμερα που παρουσιάζονται στα καύσιμα και στα είδη που καθημερινά χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να επέλθει και εκεί πλαφόν στις τιμές από το ίδιο το κράτος, να μειώσει δηλαδή το ίδιο το κράτος τους φόρους που είναι υπερδιωγγωμένοι σε αυτά τα προϊόντα και βέβαια τα πληρώνει ο καταναλωτής. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε ιδιαίτερη προσοχή τόση ώρα, δεν σας διάκοψα καθόλου. Δεδομένου ότι όσα λέτε είναι μια φωτοτυπία των όσων ζούμε καθημερινά. Σωστό. Η πραγματικότητα. Mm. Και επειδή συνήθως μιλάτε με τη γλώσσα της αλήθειας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ότι ακούμε καθημερινά από τους πολιτικούς, φταίει ο προηγούμενος, φταίω έτσι, φταίει ο αλλιώς. Ο Έλληνας πολίτης σήμερα δεν τον ενδιαφέρει ποιος φταίει. Ο Έλληνας πολίτης σήμερα θέλει να σηκώσει το κεφάλι ψηλά, να δουλέψει, να βάλει 5 δραχμές στη τσέπη του και να μπορεί να ζήσει. Δεν μιλάμε να βάλει στην άκρη πια, να μπορεί να ζήσει. Η αποταμίευση έχει πεθάνει, κύριε Αναστολή. Σε καμία περίπτωση, όπως βλέπετε, θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Σαφέστατα πρέπει να γίνουν αυτές οι κινήσεις, αλλιώς ο κόσμος δεν αντέχει. Θα έχουμε κοινωνικές εκρήξεις. Όπως είπα, πρέπει να μειωθούν οι βασικές τιμές στα καύσιμα. Αυτό πρέπει να γίνει απαρεκκλήτως από την επόμενη κυβέρνηση. Θα πρέπει να μπει πλαφόν στα είδη βασικής κατανάλωσης. Απαρεκκλήτως πρέπει να γίνει αυτό από την επόμενη κυβέρνηση. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με το τραπεζικό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα και με τα νοικοκυριά. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε τη ρευστότητα της επιχειρήσης και των οικοκυριών μέσω της απαλλαγής από δανειακές υποχρεώσεις που μέχρι σήμερα έχουν, που δεν μπορούν σήμερα ή δεν θα μπορέσουν στο άμελο στο μέλλον να εξυπηρετήσουν. Δηλαδή, έτσι και οι τράπεζες θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν οι ίδιες την εξυγίανσή τους, δηλαδή δεν θα έχουμε δάνεια στο κόκκινο. Με την ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας θα φανεί και η εταιρική κοινωνική ευθύνη του τραπεζικού συστήματος, που για μένα είναι σημαντικό. Με τέτοιες μακρόπνοες τακτικές και όχι με εκβιασμούς θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των τραπεζών, αφού θα σταματήσει η διαρροή καταθέσεων προς το εξωτερικό και η χρηματιστηριακή τους απαξίωση. Οι τράπεζες με την επικείμενη ανακεφαλαιοποίησή τους μπορεί να έχουν χρήματα, αλλά θα σας πω το τραγικό. Δεν θα μπορούν να διαθέσουν στους ιδιώτες, γιατί οι περισσότεροι θα είναι στην υπηρεσία. Δεν θα μπορούν δηλαδή τα χρήματα που έχουν τράπεζες να διαθέσουν στην αγορά. Διότι υπάρχει ένας ασφιχτικός κλοιός του υπηρεσία μέχρι σήμερα που πρέπει να δούμε νομοθετικά πώς θα το ξεπεράσουμε. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρξει μια απομείωση των δανείων. Όχι με τη λογική του haircut, γιατί πιθανόν να μην μπορέσουν οι τράπεζες να το αντέξουν. Σήμερα έχουμε περίπου στεγαστικά δάνεια και καταναλωτικά δάνεια περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
και περίπου επιχειρηματικά δάνεια 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το χρέος της ιδιωτικής οικονομίας. Άρα πρέπει να σκύψουμε. Σήμερα ή μάλλον χτες με τα εισοδήματά του κάποιος μπορούσε να αποπληρώνει ένα δάνειο. Εάν είχε ένα οικογενειακό εισόδημα μηνιαίος, είτε ήταν επιχειρηματίας είτε μισθωτή, περίπου 4.000 ευρώ απομείωνε ένα δάνειο και πλήρωνε μία δόση τάξης των 1.200 ευρώ. Είχε τη δυνατότητα με αυτά τα χρήματα που έπαιρνε. Ήταν περίπου το 30% έτσι, του εισοδήματός του, του μηνιαίου εισοδήματός του. Σήμερα όμως το εισόδημά του έχει υποστεί μία τεράστια μείωση. Μπορεί σήμερα να είναι στις 2.500 ευρώ από τις 4.000 ευρώ. Αυτός μπορεί σήμερα να πληρώνει μία δόση των 1.200 ευρώ. Σε καμία περίπτωση. Επειδή είναι λίγοι αυτοί που παίρνουν 2 και 4, να το πάμε σε πιο χαμηλά για να το, να το καταλάβει, να το καταλάβει και ένας εργαζόμενος που μας ακούει αυτή την ώρα. Αυτός δεν μπορεί να πληρώνει μία δόση των 2.500 πάνω από 750 ευρώ, το 30% σου. Να πάμε λίγο σε πιο χαμηλά ποσά. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος σήμερα παίρνει 600-700 ευρώ. Εκεί έχουμε φτάσει. Ναι. Στα 700 ευρώ, όταν έχει να πληρώσει μία δόση για το αυτοκίνητο ή για δάνειο του σπιτιού και φτάνει στα 500, του μένουν 200. Κοιτάξτε, ένας ο οποίος παίρνει ένα εισόδημα των 700 ευρώ, όπως λέτε σήμερα, δεν μπορεί να πληρώνει ένα δάνειο πάνω από 200 ευρώ. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί. Πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να το κάνει με επιμήκυνση των δανείων χωρίς κόστος. Δεν λέμε απομείωση. Αυτό που μπορούμε να δούμε και είναι κοινωνικά δίκαιο και να δούμε αν μπορεί να γίνει και αντέχουν οι τράπεζες συζήτηση με τις τράπεζες, είναι να δούμε αν θα υπάρξει ένα haircut, μια, αν θέλετε, απομείωση του συνολικού δανείου στα στεγαστικά πρώτης κατοικίας. Που αυτό είναι υποσυζήτηση και υποσκέψη. Αλλά στα συνολικά δάνεια τα υπόλοιπα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επιμένω σε αυτό, δεδομένου ότι σας είδα στην τηλεόραση προχθές εδώ στον Ηλέκτρα, στο Δελτίο Ειδήσεων, αναφερθήκατε στο θέμα αυτό και με ρωτούσαν πολλοί στον δρόμο τι ακριβώς εννοούσατε και πώς θα γίνει. Κάποιοι δεν προλάβαν να το ακούσουν όλο. Θέλω δηλαδή να το καταλάβει ο φίλος τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή την ώρα ακριβώς πώς θα γίνει και ποια δηλαδή, είναι η σκέψη σας. Ναι, είχε ένα εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα. Ναι, έτσι. Ναι. Και πλήρωνε ένα δάνειο της τάξης των 300 ευρώ. Σήμερα το εισόδημά του είναι 600 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να πληρώνει ένα δάνειο πάνω από 180 ευρώ το μήνα. Αυτό το υπόλοιπο ποσό μπορεί να μετακυλιστεί στη ρευστότητα ή δεν μπορεί σήμερα ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πρέπει να υπάρξει μια επιμήκυνση των δανείων. Μπορεί να είναι ένα δάνειο 25 ετών, να γίνει 40. Χωρίς κόστος όμως για τον πολίτη. Το ακούω αυτό, το άκουσα και από τον πρόεδρο, τον Αντώνη Σαμαρά. Ή πόσο εφικτό είναι αυτό. Για να μην λέμε λόγια πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές θα ξεχάσουμε. Επειδή πολλοί λένε λόγια. Έτσι. Και εμένα δεν μου αρέσουν τα παχιά λόγια, αλλά τα έργα. Τουλάχιστον το έχω μελετήσει αρκετά το θέμα. Θέλει συζήτηση με τις τράπεζες, αλλά δεν μπορείς να κάνεις απομείωση του δανείου. Κάποιοι έχουν βγει πολιτικά, τα παπαγαλάκια τα γνωστά, και λένε: είχατε πάρει ένα δάνειο 100.000, να απομειωθεί 30%. Σου φέρνουν παράδειγμα την Ισλανδία, που είχε 1.000.000 πολίτες, συνοηθήκαν οι τράπεζες και αντέξανε το χέρκα. Εδώ δεν μπορεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζών να πούμε ότι ξέρετε, θα διαγράψουμε 30% δανείο. Δεν αντέχουν οι τράπεζες. Σας είπα το ιδιωτικό χρέος είναι 250 δις. Εάν πούμε ότι απομειώνουμε το 20%, είναι 50 δισεκατομμύρια. Όσο ανακεφαλαιοποιούνται σήμερα οι τράπεζες. Αυτά πρέπει να τα ακούει ο κόσμος και να καταλαβαίνει ότι σήμερα οι τράπεζες δεν αντέχουν να μπουν σε μια τέτοια λογική. Όμως, το να γίνει επιμήκυνση των δανείων με μείωση της δόσης μηνιαίως, με βάση το εισόδημα που έχει άλλος. Γιατί άλλο ήταν το εισόδημα του, το έδωσε το δάνειο. Άλλο είναι σήμερα το εισόδημά του. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη. Και αν δεν το πληρώσει, θα γίνει κόκκινος. Η τράπεζα θα γράψει επισφάλειες. Άρα και την τράπεζα συμφέρει να έρθει σε μια συνεννόηση με τον δανειολήπτη και να πληρώνει maximum το 30% του μηνιαίου εισοδήματος που δηλώνει. Αυτό νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό. Είναι μια πρόταση, αν θέλετε, που μπορεί να περπατήσει με τις τράπεζες και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να την επιβάλλει. Ως πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και ως υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ανήκοντας στο Οικονομικό Επιτελείο, έχει συζητηθεί το θέμα αυτό. Νομίζω ότι έχει συζητηθεί αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, γιατί σας είπα, πρέπει να σκύψουμε στον πολίτη. Αυτά είναι έξω από την Τρόικα. Είναι έξω από τη Δανειακή Σύμβαση. Πρέπει να μειώσουμε το κόστος ζωής του πολίτη, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Εάν δεν αλλάξουμε αυτή τη σχέση πολιτικών και πολίτη, έχει χαθεί δυστυχώς το τρένο για μια νέα πολιτική. Και εγώ πιστεύω ότι ελπίζω και πιστεύω και εγώ ο ίδιος, έχω την ελπίδα ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο για τον πολίτη. Και πρέπει να ελαφρύνουμε τον πολίτη σήμερα που αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Αυτά που αντιμετωπίζουμε και βιώνουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί και εμείς το βιώνουμε αυτό. Λέτε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και οι εκλογές ακούμε ότι πλησιάζουν. Είχαμε ξεκινήσει ότι θα γίνουν το Φεβρουάριο και έχουμε φτάσει τώρα το αν θα γίνουν τελικά 6 Μαΐου.
Θα γίνουν εκλογές ή όχι? Πολλοί λένε πολλά. Κασάνδρες, έτσι. Οι εκλογές θα γίνουν. Και να είστε βέβαιος ότι θα γίνουν, γιατί η Βουλή όποιο νομοθετικό έργο είχε, το ολοκλήρωσε. Μέχρι τέλος Απριλίου θα έχει ολοκληρώσει και όλα τα νομοθήματα που έχουν κατατεθεί και αν θέλετε ήταν οι προϋποθέσεις ύπαρξης αυτής της κυβέρνησης. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει ανοιχτή Βουλή. Άρα πιστεύω ότι ολοκληρώνει τον κύκλο της η Βουλή, τον ολοκλήρωσε το νομοθετικό της έργο, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που προβλεπόντουσαν για το PSA και την Ενεργειακή Σύμβαση, ψηφίστηκαν τα πάντα. Άρα κλείνει ο κύκλος της και οδηγούμαστε στις εκλογές. Και πάμε τώρα για τις εκλογές. Συνήθως, πριν τις εκλογές, προηγούνται κάποια γκάλο. Καθημερινά βλέπουν πολλά το φως της δημοσιότητας. Θα αναφερθώ και στο. Θα μου πείτε για πρόσωπα ή για κόμματα. Και για τα κόμματα και για τα πρόσωπα. Βλέπουμε καθημερινά, να πάμε πρώτα γιατί τώρα τελευταία της μόδας στα πρόσωπα. Βλέπουμε καθημερινά κάποια γκάλο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τη μια μέρα το ένα κόμμα να έχει 20% και να εμφανίζεται δεύτερο ή τρίτο. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα, από κάποια άλλη δημοσκόπηση, να δείχνει ότι είναι μεταβία στο 5%. Τι γίνεται με αυτές τις δημοσκοπήσεις? Κοιτάξτε, βέβαια πολλοί λένε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εκ του πονηρού. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, οι οποίοι δεν απαντούν. Είναι βέβαια μια αποτύπωση της στιγμής που σε ρωτάει. Αν είσαι θυμωμένος, αν είσαι αγαπησμένος, αν έχεις κοιμηθεί καλά το βράδυ, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Βέβαια, πιστεύω ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει αποτυπώσει τη δική του άποψη. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι, θέλουμε ευρώ ή δραχμή. Εάν αποφασίσουμε ότι θέλουμε ευρώ, θα πρέπει να δούμε πώς θα βορευτούμε μέσα στο ευρώ. Εάν πάλι αποφασίσουμε ότι θέλουμε να πάμε στη δραχμή, θα πρέπει να μάθουμε τι θα συμβεί με το να πάμε στη δραχμή. Άρα, πιστεύω ότι ο κόσμος θα ξεκαθαρίσει αυτό μέσα του. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν πλέον τα μηνύματα, λεφτά υπάρχουν ή τα ψεύδι. Θα μου πείτε, κάποτε κάποιοι ψήφισαν τον ψεύτη. Κάποιοι συμφώνησαν με αυτά που έλεγε και αποδείχθηκαν ψέματα, αποδείχθηκε ψεύτης. Δεν είμαστε όλοι ψεύτες. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά είπατε όμως πριν ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε στις εκλογές αν θέλουμε την επιστροφή στη δραχμή να παραμείνουμε στο ευρώ. Αυτό το δημοψήφισμα δεν πήγε να περάσει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου, και πέσαν όλοι να το φάνε και έχασε και τη θέση του. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν άκομψο όταν πήγε να το κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν είχε οδηγήσει τη χώρα στο μονόδρομο. Και στα εκβιαστικά διλήμματα που μπήκε η Νέα Δημοκρατία μετά για την Ενιακή Σύμβαση και το μνημόνιο ήταν ένα. Υπάρχουν πολλά μνημόνια. Ένα μνημόνιο ψηφίστηκε, αν θέλετε, και τα άλλα ήταν συμπληρωματικές προτάσεις του μνημονίου. Συμπληρώματα του μνημονίου, που εκεί είχε και βέβαια ένα επιχείρημα ότι υπήρχε μια Ενιακή Σύμβαση και μια απομείωση του χρέους, του συνολικού χρέους. Άρα οδηγηθήκαμε σε αυτή την λογική και σε αυτό το μονόδρομο από κάποιους. Επειδή για μένα, αν θέλετε, θα πρέπει να ψαχτεί το γεγονός πώς οδηγηθήκαμε και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πρέπει να πληρώσουν κάποιοι για το πώς μας οδήγησαν σε αυτή την εκρόπορτα. Που μετά δεν υπήρχε στροφή και βέβαια οι συνθήκες που οδηγηθήκαμε εκεί και οι όροι και οι συμφωνίες εκείνης εποχής ήταν πολύ κακές. Κάποιοι τις άβρισαν από τη χώρα μας. Έτσι. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό για μένα και θα πρέπει να ψαχτεί. Συνολικά, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Από εκεί πέρα, αν υπάρχουν και άλλες ευθύνες, θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Άρα, δεν είμαστε όλοι ψεύτες, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί σήμερα δημοσκοπικά να λέει από αντίδραση θα ψηφίσω το τάδε κόμμα ή το τάδε κόμμα. Πιστεύω ότι θα οριμάσει πριν την κάλπη, θα σκεφτεί όριμα. Όριμος είναι ο πολίτης. Δεν πουλάνε, όπως σας είπα, αυτές τις συνθήκες πλέον τα λεφτά υπάρχουν. Πρέπει να τους λες την αλήθεια. Θα δει πραγματικά τις προτάσεις των κομμάτων. Νομίζω ότι θα είναι μαζεμένα τα κόμματα. Δεν θα παρατηρηθεί αυτό που παρατηρείται αυτές τις μέρες που κλείνει η Βουλή, που βλέπεις. Λέτε μετά, με ρωτήσατε αν θα προκηρυχθούν εκλογές. Με αυτό το μπάχαλο που γίνεται σήμερα στη Βουλή, μπορούν να μην προκηρυχθούν εκλογές, που δεν λειτουργεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς, που ο καθένας κατεβάζει μια τροπολογία για κάποια συμφέροντα. Νομίζω ότι αυτό το παραμύθι της πολιτικής πρέπει να τελειώσει. Και νομίζω ότι κανένας πολίτης δεν τους αντέχει να τους βλέπει. Κύριε Πρόεδρε, πρόσφατα, έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα στις κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Πήγανε πάνω από 200.000 φίλοι, μέλη του ΠΑΣΟΚ και ψήφισαν τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυτό δείχνει το ότι
Ο ψηφοφόρος δεν θα φύγει μακριά από τα δύο κόμματα εξουσίας. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι... Γιατί η εικόνα των Γκάλοπ άλλο δείχνει. Θα κριθούν και πιστεύω ότι η τελευταία εβδομάδα θα είναι καθοριστική για τις αποφάσεις που θα πάρει ο πολίτης. Νομίζω ότι ο πολίτης θα πάρει τις αποφάσεις του με γνώμονα το συμφέρον του, το συμφέρον της χώρας και βέβαια εφόσον δει ότι υπάρχει ελπίδα να αλλάξει κάτι στον τόπο. Νομίζω ότι πλέον όλοι είμαστε υποψιασμένοι. Και εγώ ως πολίτης και εσείς ως πολίτης και οι πολίτες μας ακούν. Όλοι είμαστε υποψιασμένοι. Νομίζω ότι θα πριτανεύσει η λογική και βέβαια ο πολίτης θα αποφασίσει με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και το προσωπικό του συμφέρον. Αν αλλάξουμε αυτά που σας είπα, θα βελτιώσουμε το κόστος ζωής του πολίτη. Θα βελτιώσουμε τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Δεν μπορεί να μιλάμε σήμερα να προσελκύσουμε επενδύσεις ή να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και από εκεί θα πάρουμε τα χρήματα για να απομειώσουμε τους φόρους στους πολίτες όταν δεν κάνουμε τίποτα. Όταν έχουμε 13 φορολογικά νομοσχέδια τον τελευταίο 2 χρόνια και πραγματικά η αγορά δεν έχει τα έσοδα που... Δεν έπρεπε να το αγγίξει αυτή η κυβέρνηση τώρα. Μα αυτή η κυβέρνηση σας είπα ότι ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Η επόμενη κυβέρνηση όμως οφείλει να το κλείσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι σημαίνει φοροδιαφυγή? Θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα γίνεται σήμερα όλες οι συναλλαγές. Δεν μπορεί να υπάρχουν συναλλαγές πάνω από 300 ευρώ, οι οποίες δεν θα γίνονται με μια κάρτα. Η οποία θα έχει κόστος για τον πολίτη. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. Πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις όταν το φορολογικό καθεστώς της χώρας είναι τετραπλάσιο από τις γειτονικές χώρες οι οποίες σήμερα προσελκύουν τις επενδύσεις? Θα πρέπει να προτείνουμε να έχουμε ένα φορολογικό καθεστώς με απομειώσεις σταδιακά ώστε να πάμε στο επίπεδο των βαλκανικών χωρών, των γειτόνων χωρών και βέβαια να προτείνουμε να υπάρξει και μια ειδική φορολογική απαλλαγή για τις επιχειρήσεις εντάσσεως εργασίας. Θα πρέπει να δώσουμε δουλειά στους ανθρώπους. Δεν μπορεί σήμερα να λέμε ότι στην Κορινθία ψάχνουμε, είμαστε πρώτοι στην ενεργία. Είμαστε πρώτοι στην ενεργία. Το πρώτο μέλημα των Κορίνθιων σήμερα είναι η δουλειά. Και πώς σήμερα μπορούμε να πούμε ότι τόσα χρόνια η Κορινθία δεν είχε μία βιομηχανική ζώνη? Αν πάτε στα άσπρα σπίτια Στίβα ή σε κάποιες άλλες περιοχές, θα δείτε την ενεργία είναι πολύ λιγότερη. Γιατί μεριμνήσανε και οι πολιτικοί αλλά και οι άνθρωποι της περιοχής που ασχολούνταν με τα κοινά, ώστε να γίνουν βιομηχανικές ζώνες, να γαραχτούν, να γίνουν επενδύσεις στην περιοχή, να υπάρξουν θέσεις για δουλειά. Αυτά πρέπει να δούμε αύριο. Κύριε Πρόεδρε, ήσταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ξανά είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, ήμουν υποψήφιος βουλευτής στις προηγούμενες εκλογές, στις τελευταίες 20 μέρες. Τώρα, αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα αποφασίσει για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας πολύ σύντομα. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, έχετε μιλήσει πάρα πολλές φορές και ως τελέχος της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω ως τελέχος της Νέας Δημοκρατίας και είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμάλης. Ωραία. Γιατί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία? Τι θα αλλάξει δηλαδή, θα φέρει δουλειά στην Κορινθία? Ακούστε να δείτε. Καταρχάς σας είπα ότι πρέπει να μειώσουμε το κόστος ζωής του πολίτη. Το κόστος ζωής με αυτά που σας είπα πρέπει απαραίτητα να γίνουν στους πρώτους 3-4 μήνες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα έρθουν δουλειές στην περιοχή μας. Θα πρέπει να χαραχτούν οι βιομηχανικές ζώνες και να υπάρξουν κίνητρα επενδύσεων. Ώστε πραγματικά να δώσουμε δουλειά στον κόσμο. Αυτό σήμερα ανησυχεί. Τα εργαλεία σήμερα χρηματοδότησης. Γιατί πολλοί συμπατριώτες μας δεν τα γνωρίζουν. Είτε αφορά το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το ΕΣΠΑ, είτε τα ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκμετάλλευση των λιμανιών μας ή κάποιες άλλες πρωτοβουλίες πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ώστε να κινητροποιήσουμε την αγορά και πραγματικά να δώσουμε δουλειά στους ανθρώπους. Σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι αλληλέγγυοι στους ανθρώπους πραγματικά που έχουν στόχους. Και να δούμε πραγματικά ένα πράγμα και μόνο. Να αυξηθεί η ρευστότητα της αγοράς και η παραγωγικότητα της εργασίας αλλά και η απορρόφηση των κονδυλίων ώστε να δώσουμε νέες θέσεις εργασίας σε νέους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα φεύγουν στο εξωτερικό. Κάποτε φεύγανε μετανάστες εργάτες από τη χώρα. Σήμερα φεύγουν ειδικοί επιστήμονες. Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο που χάνουμε κάθε μέρα που περνάει χωρίς εμείς να παίρνουμε μέτρα να τονώσουμε την απασχόληση και την εργασία. Κύριε Καλλήρη, να ξαναγυρίσω. Δηλαδή, μπορεί να μην δίνουμε επιδοτήσεις ανεργίας, να δίνουμε επιδοτήσεις εργασίας.
Και όλα αυτά γιατί δεν γίνονται μέχρι σήμερα? Γιατί σήμερα σας είπα ότι πολλές φορές, όπως σας είπα αυτό που γίνεται σήμερα με το Υπουργικό Συμβούλιο, θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη δομημένη πολιτική. Θα πρέπει να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα. Θα πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε στους πολίτες. Να λέμε την αλήθεια και βέβαια να μην αρχίζουμε πάλι το παραμύθι λεφτά υπάρχουν. Νομίζω ότι αν σκύψουμε στα ζητήματα τα βασικά των πολιτών και πραγματικά οδηγηθούμε σε μια προοπτική για την οικονομία μας, θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Να ξαναρθώ πάλι σε εσάς, όμως, πάλι σε εσάς, στην υποψηφιότητά σας, στα γκάλο που λέγαμε πριν, στους υποψηφίους και στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός από τα γκάλο, τα κομματικά, υπάρχουν και κάποια προσωπικά που βλέπουμε τώρα στο, είδαν το φως της δημοσιότητας. Τη μια είναι πρώτος ο Πελοπίδας ο Καλλύρης, την άλλη είναι δεύτερος, την άλλη ερώτηση, την άλλη είναι τρίτος. Τι γίνεται τελικά από τη μια μέρα στην άλλη και αλλάζουν έτσι? Κοιτάξτε, τα γκάλο που σας είπα είναι μια αποτύπωση στιγμής. Τώρα στα πρόσωπα, επειδή δεν θεωρώ ότι ο πολίτης είναι και υποψιασμένος, όπως σας είπα, περισσότερο είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την άρνηση να απαντήσουν σε τέτοιες μετρήσεις. Η πλειοψηφία των πολιτών, δηλαδή το 90% απαντά αρνητικά σε αυτές τις μετρήσεις. Γι' αυτό ας περιμένουν όλοι αυτοί που θέλουν τον εαυτό τους πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, δεν έχει σημασία. Το καλύτερο γκάλο που θα γίνει την ημέρα των εκλογών από όλους τους πολίτες και εκεί θα πάρουν την απάντησή τους όλοι. Το σίγουρο είναι ότι ο πολίτης θα αποφασίσει με πολλά χαρακτηριστικά πλέον για τους υποψηφίους. Και επειδή υπάρχουν πολλοί υποψήφοι για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Κορινθία, πιστεύετε ότι όλα αυτά γίνονται ίσως να επηρεαστεί η κοινή γνώμη, να επηρεαστεί το κόμμα? Όπως σας είπα, ο πολίτης δεν είναι πλέον υποψιασμένος. Δεν επηρεάζεται από αυτά τα γκάλο γιατί ξέρει πώς λειτουργούν. Από εκεί και πέρα, ούτε το κόμμα μας πιστεύω ότι επηρεάζεται από αυτά τα γκάλο, αν δεν έχει το ίδιο προσωπικά γκάλο και λιόμενα στις περιοχές, που περισσότερο τον ενδιαφέρει το πώς πάει η Νέα Δημοκρατία παρά πώς πάει ο Καλλύρης ή οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ο πρόεδρος θα αποφασίσει με γνώμονα την προσφορά του καθενός, την κοινωνική, αν θέλετε, καταξίωση του καθενός και τη συμμετοχή του καθενός στα κοινά, ώστε να είναι ένα δυνατό ψηφοδέλτιο στην Κορινθία, που θα έχει αποτέλεσμα στη Νέα Δημοκρατία να είναι πολύ ψηλά. Θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά είναι μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Πώς σχολιάζετε το ότι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει πληθώρα ενδιαφερομένων σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, όπως είναι το Πασόκ αλλά και τα υπόλοιπα? Κοιτάξτε, το 2009 δεν υπήρχε αυτή η προσφορά υποψηφίων. Αυτό είναι καλό, είναι θεμητό, είναι αξιόλογα στελέχη όλα. Και όπως σας είπα, θα κρυθούν με την προσφορά του καθενός και με την προσωπικότητα του καθενός και με τη συμμετοχή του καθενός στην κοινωνία. Νομίζω όμως ότι αυτή η πληθώρα στελεχών είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει ένα πονοκέφαλο να αποφασίσει από τους καλούς τους καλύτερους. Εσείς, κύριε Καλλύρη, δεν χρειάζονταν να προκηρυχθούν οι εκλογές για να βρεθείτε στην Κορινθία και να κάνετε το δικό σας αγώνα. Το δικό σας αγώνα και τη μάχη τη δίνετε με τους Κορίνθιους ανεξαρτήτως κομματικών πεπιθήσεων από την επόμενη μέρα των εκλογών του 2009. Είστε στην Κορινθία. Μιλούσατε με όλους, επειδή το λέω αυτό, επειδή σας παρακολουθούσα και ήμουνα πάντα κοντά δημοσιογραφικά και κάλυβα τα γεγονότα. Θέλω να μου πείτε την εικόνα που βλέπετε προς τα έξω, οι συζητήσεις που κάνετε. Ναι. Δεδομένου ότι δεν σας κρύβω ότι όποιον και να ρωτήσετε είναι αντίον των πολιτικών. Σε αντίθεση όμως με το πρόσωπό σας, λόγω της ιδιότητας που έχετε, σας ακούνε πολύ προσεκτικά. Κοιτάξτε, εγώ δεν νιώθω πολιτικός και ούτε αυτός ο σκοπός μου είναι η πολιτική. Δεν είμαι ανεπάγγελτος. Αλλά αυτό που πραγματικά βιώνετε κι εσείς είναι ότι ο κόσμος σήμερα υποφέρει. Εγώ, όπως είπατε, 2 χρόνια είμαι κοντά στους πολίτες, κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαι Κορίνθιος, εδώ μεγάλωσα και συνέχεια είμαι μέσα στην αγορά, γιατί μέσα στην αγορά μεγάλωσα και είμαι με ανθρώπους πραγματικά του καθημερινού μόχθου. Φίλους μου, συμμαθητές μου, συμπολίτες μας που βλέπουμε πραγματικά νιώθουν ένα θυμό, μια αγανάκτηση, μια αποστροφή στην πολιτική. Αυτούς πρέπει να κερδίσουμε πάλι. Γιατί δεν τους είπαν αλήθεια, τους είπαν ψέματα. Τους κοροϊδέψανε. Αλλά είπαμε δεν λέμε όλοι ψέματα. Κάποιοι λένε ψέματα. Αλλά δεν λέμε όλοι ψέματα. Δεν είμαστε όλοι ψεύτες. Αυτό πραγματικά τους έχει θυμώσει. Και επειδή βλέπουν πραγματικά μια διέξοδο πολιτική, δεν υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Δεν υπάρχει ένα τέλος αυτά. Τους προβληματίζει πάρα πολύ ένα βέβαιο μέλλον. Και τα παιδιά μας, για όλους εμάς. Γιατί ως οικογενειάρχες έχουμε, αν θέλετε, και υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, και πρέπει πραγματικά
να μας απασχολεί το αύριο των παιδιών μας. Όλους μας. Γιατί κάποιοι που δεν τους απασχολεί το αύριο, πιθανόν να μην νιώθουν τα ίδια συναισθήματα ή να μην έχουν τις ίδιες ανησυχίες. Σήμερα κανένας δεν είναι αδιάφορος. Σήμερα προβληματίζονται όλοι αν θα έχουν δουλειά, αν θα έχουν δυνατότητα να στηρίξουν την οικογένειά τους, αν θα έχουν δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Σας το λέω εγώ που έχω τα ίδια βιώματα με όλους αυτούς. Η οικογένειά σας στηρίζει τον αγώνα, δεδομένου ότι όλα αυτά τα 2,5 χρόνια κάπου στερείτε την παρουσία σας από την οικογένειά σας. Εντάξει, η οικογένεια στηρίζει τον αγώνα και είναι από αυτούς τους ανθρώπους που φάνε πλάτη σε αυτόν τον αγώνα. Και βέβαια και οι κόρες μου δίνουν και αυτές το δικό τους αγώνα και κοντά και στα μαθήματά τους. Αλλά πιστεύω ότι πραγματικά όλες οι οικογένειες βιώνουν τεράστια προβλήματα, όπως είπατε πριν, και θα πρέπει να δώσουμε λύσεις στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια και στο εισόδημα. Κύριε Καλλίδη, το τελευταίο διάστημα τέθηκε πολύ προς συζήτηση το θέμα με τα πόθεν έσχες και με τα χρήματα που μπήκανε, βγήκανε, ποιος τα έβγαλε, γιατί τα έβγαλε, πόσα ήταν τα ποσά. Θα σας πω κάτι που είπα κάποτε. Εσείς τα βγάλατε έξω? Εγώ δεν έχω να βγάλω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι κάθε πολιτικός που θέλει να κατέβει στο πολιτικό στίβο είναι καλό να δημοσιοποιεί το πόθεν έσχες του. Και εγώ, τουλάχιστον από τη στιγμή που θα αποφασίσει ο Αντώνης Σαμαράς στο ψηφοδέλτιο του νομού Κορινθίας, θα δημοσιοποιήσω το πόθεν έσχες το δικό μου, τουλάχιστον δεν ξέρω τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Εάν αποφασίσει ο πρόεδρος ποιους 6 θα προτάξει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να είναι κρυφό. Στην πολιτική μπορείς να μπεις με ένα σπίτι και να βγεις με ένα σπίτι. Οι παλιοί πολιτικοί της Κορινθίας αυτό κάναν τουλάχιστον. Και ήσαν αξιοπρεπείς και αξιόλογοι. Και τους σεβόταν ο κόσμος. Αυτό που έχει χαθεί από την πολιτική σήμερα είναι, όπως σας είπα, ειλικρίνεια και αλήθεια. Νομίζω ότι αυτοί που βγάλαν τα χρήματα, λέτε, στο εξωτερικό, φοβήθηκαν ο κόσμος. Φοβήθηκε ο κόσμος πραγματικά και 5 δεκάρες που είχε προσπάθησαν να τις διασφαλίσει. Θα μου πείτε, είναι αυτό σωστή επιλογή? Εξαρτάται το πώς το νιώθει ο καθένας. Εγώ πιστεύω ότι και αυτά τα χρήματα με προϋποθέσεις μπορούν να γυρίσουν στη χώρα. Εφόσον όμως δώσουμε σωστή κατεύθυνση, να φύγουμε από αυτό τον υφεσιακό κύκλο, δεν μπορούμε να πάμε για 6η χρονιά σε υφεστηνική οικονομία. Δεν θα αντέξουμε. Θα πρέπει να προσελκύσουμε αυτές τις επενδύσεις, δίνοντας κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους να φέρουν τα ρεχνήματά τους. Είτε να επενδύσουν σε σπίτια, είτε να επενδύσουν σε επιχειρήσεις, είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα ασφάλειας της χώρας. Και νομίζω ότι το τραπεζικό σύστημα μετά την ανακεφαλαιοποίησή του θα είναι ισχυρό. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε αφιερώσει πολλά ρεπορτάζ. Μπορώ να πω ότι είναι το θέμα της Κορινθίας. Τελικά με το στρατόπεδο, το 20ο Σύνταγμα. Δώσατε μάχη. Νομίζω ότι... Ακούμε το τελευταίο καιρό, συγγνώμη σας διακόπτω, ακούμε το τελευταίο καιρό ότι θα γίνει κέντρο λάθρομεταναστών. Τι γίνεται τελικά? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αβραμόπουλος, ασχολήθηκε πολύ με το θέμα του στρατοπέδου. Και θέλω να τον συγχαρώ γιατί εξέτασε τα στοιχεία με αντικειμενικότητα και ορθολογισμό. Και ευελπιστώ ότι το Μάιο που μας έρχεται, θα μπει η επόμενη σειρά κατάταξης στο 6ο Σύνταγμα Πυζικού Κορίνθου. Αυτή είναι η είδηση που μας λέτε? Ναι, νομίζω ότι είναι μια θετική είδηση. Και είναι και ενώπιση εκλογών, νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει. Είδηση. Γιατί πραγματικά δεν είναι ενώπιση εκλογών. Θέλω ότι, όπως σας είπα, αξιολογήθηκαν κάποια ζητήματα και από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Και όπως έχω πει, ότι είναι ένα πραγματικά κέντρο κατάταξης δίπλα στην Αθήνα. Γυρνιάζει με την Αθήνα. Είναι κοντά στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Έχει πολλά θετικά στοιχεία ώστε να μείνει το 6ο Σύνταγμα Πεζικού Κορίνθου κέντρο κατάταξης και βέβαια να εξελιχθεί σε καλύτερη μορφή από αυτή που είναι σήμερα. Η είδηση που μας δίνετε σήμερα σας δικαιώνει με τη στάση που κρατήσατε όλο αυτό το καιρό? Νομίζω ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου και ο πρόεδρος του Μιλητηρίου Κορινθίας και πολλοί άνθρωποι συνέδραμαν μαζί και αγωνίστηκαν σε αυτή την προοπτική και πιστεύω ότι είναι θετικό και νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες ώστε η επόμενη ΕΣΟ να μπει στην Κόρινθο κανονικά το Μάιο. Ωραία. Αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα μπει ΕΣΟ δεν είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου για κέντρο λαθρομεταναστών. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι κέντρο λαθρομεταναστών το 6ο Σύνταγμα Πυζικού Κορίνθου. Κύριε Πρόεδρε, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πάλι. Τώρα, επειδή είπατε κάτι για τα κέντρα λαθρομεταναστών. Ναι. Είναι προεκλογικές αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία, αν θέλετε, σοβαρότητα και καμία επεξεργασία και δεν υπάρχει και καμία, δεν υπήρξε διάλογος με τους πολίτες για αυτό το ζήτημα και νομίζω εκ του προχείρου γίνονται αυτά. Θα τα δούμε μετά τις εκλογές.
Κύριε Πρόεδρε, μια και είστε εδώ, θα ξαναγυρίσω πάλι στην ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και φυσικά θέμα την οικονομία. Υπάρχουν αρκετοί μικρομολογιούχοι που χάσαν την περιουσία τους μέσα σε μια νύχτα. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό που μου λέτε. Και πραγματικά δυστυχώς από τη διαδικασία ουσιαστικά αναγκαστικής απομείωσης αξίας των ελληνικών ομολόγων δεν εξαιρέθηκαν ούτε τα βασικά εργαλεία του πολίτη. Δηλαδή, τα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων, που για μένα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, όπου οι εργαζόμενοι αποταμίευαν μέσω των εισφορών τους για το μέλλον τους, κουρεύονται. Και αυτά. Το ίδιο ισχύει για τους αποταμιευτές που εμπιστεύτηκαν την πατρίδα, το ελληνικό κράτος, το κομπόδεμά τους, καθώς και τα ομόλογα των φυσικών προσώπων, αυτών που και αυτών κουρεύονται, έτσι. Μάλιστα, δεν μιλάω για αυτούς που αγοράσαν ομόλογα στη δευτερογενή αγορά κερδοσκοπώντας, αλλά θεωρώ για αυτούς που πραγματικά αγόρασαν ομόλογα στην πρωτογενή αγορά που το κάναν ως επένδυση, οι μικροεπενδυτές. Δεν μπορεί να προστατεύεις καταθέσεις των 100.000 ευρώ σήμερα στις τράπεζες και να μην στηρίξουμε αυτούς τους ομολογιούχους. Διότι θα σας πω κάτι. Θεωρώ ότι το πλήγμα αξιοπιστίας της χώρας στα μάτια των ιδίων των πολιτών της θα είναι πολύ σοβαρό και οι επιπτώσεις θα είναι μη αναστρέψιμες για δεκαετίες. Θεωρώ ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέρημνα για αυτούς τους μικροεπενδυτές, οι οποίοι το κάνανε για ένα κίνητρο, για να κερδίσουν κάτι περισσότερο σήμερα σε επιτόκιο. Νομίζω ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους προστατεύσουμε και θα υπάρξει, πιστεύω, μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Πελοπίδας Καλλύρης, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, και εγώ θα το πω. Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Κορινθίας για δεύτερη φορά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πολύ σύντομα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, θα δώσει στη δημοσιότητα τα ψηφοδέλτια νίκης σε όλη την Ελλάδα και μετά θα συζητήσουμε πάλι, κύριε Ναστούλη, για τις επόμενες μέρες. Κύριε Καλλύρη, πλησιάζει το Πάσχα. Μεγάλη εβδομάδα από Δευτέρα. Και αντί να ασχολούμαστε με το Πάσχα και τσάγες αυτές τις μέρες, ασχολούμαστε όλοι με την οικονομία. Θα θέλαμε τις δικές σας ευχές. Κοίταξε, εβδομάδα των παθών είναι η καθημερινή μάχη που δίνει σήμερα πλέον ο κάθε πολίτης με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του και κάθε οικογένεια. Ελπίζω ότι το φως της Ανάστασης να μας δώσει την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και να πιστέψουμε όλοι μαζί ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα με διαφορετικές συνθήκες, η οποία θα έχει και την διεθνή αναγνώριση. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήρου Ελλάδος, υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην Κορινθία, κύριος Πελοπίδας Καλλύρης. Δεν θα σχολιάσω όλα αυτά που είπε, δεδομένου ότι το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, κάθε φορά όσα λέμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, καταλήγει μάλλον ο κύριος Καλλύρης να είναι προφήτης και να συζητάμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα μετά την εκπομπή για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, που αφορούν την οικονομία και τα έχουμε συζητήσει στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.